θύμα ηλεκτρονικής απάτης που του στοίχησε ούτε λίγο ούτε πολύ 6 περίπου χιλιάδες ευρώ, έπεσε ο άλλοτε περιφερειακός σύμβουλος από τη Σιτία, Αντώνης Ανιψητάκης. Μου πήραν 6.000 ευρώ περίπου από το λογαριασμό μου στην Εθνική Τράπεζα, επειδή ήξεραν ότι περίμενα δέμα από το εξωτερικό και μου έστειλαν ένα μήνυμα που υποτίθεται ότι ήταν από τα ΕΛΤΑ. Εγώ δεν έψαξα να δω το ακριβές email του αποστολέα και μου ζητούσαν κάποια στοιχεία για να μην χαθεί το δέμα, να πληρώσω κάτι για την αποθήκευση. Το κόλπο και ο τρόπος δράσης των επιτηδίων, που το τελευταίο διάστημα εξαπατούν καθημερινά ανυποψία στους πολίτες, στηρίχθηκε σε μια στέρεη και πραγματική βάση, όπως τόνισε το θύμα. Αυτή ήταν ένα δέμα το οποίο περίμενε από το εξωτερικό και που περιέργως γνώριζαν οι δράστες, οι οποίοι επικαλούμενοι την παραλαβή του ζητούσαν τραπεζικά στοιχεία. Έχουν έναν τρόπο μάλλον και έχουν χακάρει τα ΕΛΤΑ, λέω εγώ τώρα, για αυτούς που περιμένουν δέμα. Γιατί συνδυάζουν την απάτη τους με κάτι που να φαίνεται πιστευτό. Οι δράστες, όπως τόνισε ο κύριος Ανιψητάκης, έλαβαν τα στοιχεία που ζήτησαν την περασμένη Τρίτη και μέσα σε λίγες μόλις ώρες είχαν καταφέρει με 6 αναλήψεις ή καταθέσεις και αγορές να αποσπάσουν από λογαριασμούς του το ποσό των 6 περίπου χιλιάδων ευρώ. Αυτό έγινε προχθές και το συνειδητοποίησα χθες που πήρα τα ΕΛΤΑ να δω τι γίνεται με το δέμα και μου είπαν ότι πρόκειται για απάτη. Ο ίδιος, όταν κάλεσε στην τράπεζα για να ενημερώσει και να σώσει ό,τι θα μπορούσε να έχει σωθεί, άκουσε έντρομος πως η ίδια η τράπεζα, αντιλαμβανόμενη ότι κάτι περίεργο είχε συμβεί, είχε ήδη μπλοκάρει το λογαριασμό του, όχι όμως και την απώλεια των 6.000 ευρώ. Έκαναν 6 αναλήψεις, πληρωμές σε κάποια αγορές, δεν ξέρω πώς. Μέχρι και ξενοδοχείο πλήρωσαν κάπου στην Αγγλία, γράφει, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είναι μαϊμού. Και μάλιστα αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι ότι δεν πήραν τα χρήματα από το λογαριασμό που είχα εγώ συνδέσει με την κάρτα μου, αλλά τα πήραν και από άλλους λογαριασμούς που είχα στην τράπεζα. Να είναι προσεκτική έως αρνητική στη γνωστοποίηση στοιχείων, χωρίς να είναι απόλυτα σίγουρη, προέτρεψε ο κύριος Ανιψητάκης στους πολίτες, που τόνισε ότι η πιθανή πρόσβαση των επιτηδίων σε στοιχεία που αφορούν αγορές ή μεταφορές κάνουν τη δυνατότητα εξαπάτησης ακόμη πιο εύκολη.